Και βέβαια καλοκαίρι έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα περίφημα Μίντα. Έχετε τρέξει ήδη σαν Δήμος την διαφημιστική καμπάνια. Τι αναμένετε να δουν οι πολίτες στις φετινές θερινές εκδηλώσεις και αν είναι, αν γνωρίζετε, αν έχετε κάποια πληροφόρηση, αν θα μας δοθούν κάποιες εκδηλώσεις μέσω των πρεσπείων, τις οποίες θα φιλοξενήσει ο Δήμος Αμιλιά. Κύριε Θοκαρίδη, έχουμε μια καλή συνταγή και λέμε και φέτος να μην την αλλάξουμε. Ο Δήμος επαναλαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια καθιερωμένες εκδηλώσεις. Η επιλογή μας είναι να μην φωνάζουμε ονόματα μεγάλα, γιατί και τα έξοδα είναι πολλά και η ανταπόδοση δεν είναι ανάλογη. Και κάνουμε καθαρά πολιτιστικές εκδηλώσεις της παράδοσης αυτού του τόπου και του πολιτισμού αυτού του τόπου. Συνεργαζόμαστε με όλους τους συλλόγους και όλους τους φορείς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα μίντα. Γίνονται εκδηλώσεις για τα παιδιά σε όλες τις κοινότητες οι οποίες έχουν ένα μέγεθος και έχουν έναν αριθμό παιδιών. Και ήδη ξεκινήσαμε με κλόουν, με παραστάσεις, με face painting, με διάφορους τρόπους να διασκεδάζουμε τα παιδιά σε όλες τις κοινότητες. Θα γινόταν χθες και μια θεατρική παράσταση στο Φλότα που και αυτή ήταν ενταγμένη στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, λόγω όμως των καιρικών συνθήκων άλλαξε. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα ή αρχές της άλλης εβδομάδας, ανάλογα με το πώς θα πάει ο καιρός. Θα κάνουμε εδώ τις καθιερωμένες εκδηλώσεις στο Αμίντεο. Χρηματοδοτούμε παράλληλα και αντίστοιχες εκδηλώσεις και στις άλλες ενότητες, και στον ΑΕΤΟ θα κάνουμε κάτι το αντίστοιχο. Στον ΙΦΕΟ θα κάνουμε πάλι τη γνωστή μας εκδήλωση στις 14 Αυγούστου και επίσης και μια θεατρική παράσταση στο θέατρο το οποίο είναι κατασκευασμένο στο ΝΙΦΕΟ και εκεί θα δώσουμε μια θεατρική παράσταση ή μια μουσική, θα δούμε, συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους και του ΝΙΦΕΟ και πιστεύουμε ότι επίσης άλλη μια εκδήλωση θα κάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο των Πεδρών. Είναι γνωστή εκδήλωση που κάνουμε την ημέρα εκείνη που και ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοιχτός. Και τις γνωστές 2-3 εκδηλώσεις. Θα είναι ανοιχτός ο αρχαιολογικός χώρος. Θα είναι ανοιχτός και θα υπάρχει και αρχαιολόγος για να ξεναγήσει. Είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, και πέρυσι. Α, και πέρυσι. Ανοιχτός, ναι, και πέρυσι ήταν ανοιχτός. Και θα δεχτεί όποιον θέλει να πάει να ενημερωθεί σχετικά και με τις σωστικές ανασκαφές που γίνονται εκεί, αλλά και με το ότι έχει αναδειχθεί ως αυτή τη στιγμή. Και οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με τις 2 ημέρες των εκδηλώσεων που κάνουμε εδώ στο Αμίντεο. Φυσικά έχουμε εκδήλωση για τα παιδιά και στο Αμίντεο. Εμπλουτίσαμε ειδικά τις παιδικές εκδηλώσεις, τις κάναμε και πιο πολύ έξοδες και πιο καλές φέτος. Και ευελπιστούμε ότι έτσι θα δώσουμε και στα παιδιά τη χαρά να απολαύσουν ό,τι απολαμβάνουν μεγάλοι. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια ακόμα το πρόγραμμα των πρεσπείων. Εμείς φιλοδοξούμε, αισιοδοξούμε ότι θα φιλοξενήσουμε κάποια εκδήλωση. Ο κύριος Γιάννης και το Συμβούλιο του Οργανισμού των Πρεσπείων πάντοτε μας αντιμετώπιζε ισότιμα και πάντοτε έκανε κάποιες εκδηλώσεις εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι παρά το ότι είναι δύσκολη καιρή, ότι και φέτος θα επαναληφθεί το ίδιο. Ακόμη δεν έχουμε συζητήσει τίποτα, δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύξει ο οργανισμός. Ξέρουμε πότε θα συνέλθει το αρμόδιο όργανο. Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη. Ωραία.